Καλημέρα λοιπόν για ακόμα μια φορά. Καλημέρα. Τι ωραίες πυρουέτες που κάνουν τα αγόρια μας. Και δεν τους στόχα. Να κάνουν και σπαγκό. Λιγερά τα κορμιά αυτά δίπλα σου, Μπέτη μου, αγαπημένη. Λιγερό κορμού, διαλέγω. Κορμί και αλάτι. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, είστε καλά. Ναι, δεν ξέρω. Καιρό που να σε δω. Πώς είστε, καλημέρα. Όλα καλά, καλημέρα, είπαμε. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μοιράστηκε και στα social media ο Διονύσης Αλέρτας, ο οποίος πήρε εξιτήριο μαζί με τη γυναίκα του την Άγια και πλέον και ο μικρός Αλέρτας Junior είναι πανέτοιμος να πάει στο σπίτι του. Εδώ λοιπόν βλέπετε το απόσπασμα με τη φωτογραφία και δεν μπορώ με αυτά τα παιδικά τα μουτράκια. Δείτε τα παιδιά, το χεράκι. Πώς πιάνει τη μανούλα την αγαπημένη. Τι ωραίες στιγμές. Αλλά τον συναντήσαμε λοιπόν και ο δικός μας εδώ πέρα, Πάνος ο Παπαδόπουλος, τον συνάντησε έξω από το μεευτήριο και μας μίλησε ο μπαμπάς Αλέρτας. Για να ακούσουμε τι είπε. Να σας ζήσει. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαν όλα καλά. Όλα σούπερ, νομίζω. Όπως πρέπει να πηγαίνει μια καλή γέννα. Ήσασταν μέσα. Εννοείται. Πώς το νιώσατε? Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μην γίνεις πατέρας αν δεν είσαι μέσα στη γέννα από την αρχή. Όλα. Κόψατε και τον ομφάλιο λόρο? Όχι, είχα τον νόμο αλλού. Πού τον είχατε? Να είμαι με την Άγια Πάρα, να δίνω κουράγιο. Εντάξει, αυτά είναι των ειδικών, δεν είναι δικά μου, αλλά ήταν ότι ήταν τρομερή εμπειρία. Έκλαψε. Εγώ ή το μωρό? Εγώ έκλαψα πιο πολύ το μωρό, βασικά. Εντάξει, ήταν παιδιά και κάθε φορά που το σκέφτομαι, κλαίω συνέχεια. Δεν σταματάω δηλαδή, να βουρκώνω για το παιδί. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος. Η βάφτιση θα γίνει μαζί με το γάμο, σωστά? Ναι, άμα δεν κάνουμε άλλο και δεν πάμε όλα μαζί, ναι, λογικά ναι. Α, υπάρχουν πλάνα και για άλλο? Ναι, τώρα που το έμαθα. Το όνομα Παναγιώτης? Ναι, καλώς κακώς είναι του πατέρα μου, οπότε είμαστε παραδοσιακοί. Συμφωνήσετε εσείς με το όνομα? Εγώ το πρότεινα. Τι ωραίο ζευγάρι. Πολύ, πολύ ωραίο. Με την καλαθούνα, τη γεμάτη. Εννοώ ότι είναι παιδί μου σκληρός. Ναι. Και τα τατού έχει και αυτό το πιο hardcore look. Πώς γλύκανε. Τι τρυφερός, τι γλυκός, τι ευαίσθητος. Και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ταιριαστό. Να ευχηθούμε να του ζήσει. Και πολύ ζεστούς εγώ τους είδα και για δεύτερο παιδί. Κάτσε, γιατί όχι. Κάτσε να σαραντήσει το μωρό μετά. Να αρχίσουν οι αϊπνίες και θα σου πω εγώ. Θα σαραντήσει. Από το δεύτερο βράδυ θα το καταλάβει. Παιδιά, δείτε λίγο με τι χαρά και καμάρι κρατάει την καλαθούνα ο Διονύσης και πώς το κοιτάνε συνέχεια. Δηλαδή, κάθε δευτερόλεπτο τα μάτια του είναι μέσα στο παιδάκι. Είναι απίστευτο το γεγονός. Δεν κρατιότανε. Είχε ανεβάσει και πριν να γεννήσει λοιπόν η γυναίκα του η Νάγια μια πολύ ωραία φωτογραφία που ουσιαστικά τρόλαρε, παιδί μου, και έγραφε το τυπό που δεν αντέχω εδώ πέρα μέσα στο χώρο. Σπίτι θέλω τον Αλέρτα Junior, οπότε καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα τι όμορφα θα περνάνε και οι τρεις παρέα και τι ωραία Χριστούγεννα τους περιμένουν. Αν του κάνουμε γύρισμα, ξέρετε τι θα ήθελα να βάλουμε challenge στον Διονύση? Τι? Να μας φτιάξει ένα γλυκό αφιερωμένο στο γιο του. Α, ωραίο θα είναι. Εμένα μου αρέσει κάποιες φορές που βλέπω κάτι θερμόμετρα που βάζει μέσα στα τσουρέκια του, στους πίτες του, αυτά τα γλυκά που κάνει. Οπότε λοιπόν και εγώ θέλω να του βάλω ένα θερμόμετρο για να μετρήσω τη γλύκα που έχει τώρα πλέον ο Διονύσης. Γλυκόμετρο, έτσι. Καλά τα λέει ο Γιάννης μας. Λοιπόν, γλυκόμετρο όμως θα βάλω και στην Τζούλια Νόβα, που και αυτή ετοιμάζεται λοιπόν να γίνει μανούλα. Και ξέρετε, οι μανούλες, Μπέτη, δεν ξέρω, εσύ είχες λιγούρες στις εγκυμοσύνες σου? Να ρωτήσω κάτι. Η Τζούλια Νόβα περιέχει τοποθέτηση προϊόντος? Γιατί? Όχι, δεν έκανε τοποθέτηση προϊόντος. Απλά το συγκεκριμένο προϊόν είναι το αγαπημένο της. Είναι πολύ γνωστή πραλίνα φουντουκιού. Όλοι έχουμε τις δικές μας προτιμήσεις, έτσι λίγο δεξιά-αριστερά στα ραφάκια. Εγώ την πραλίνα τη θέλω. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι συμβαίνει, Μπέτη, που έχεις μία μικρή λιγούρα και που ίσα θέλεις να πάρεις εσύ τη γεύση. Αλλά ο σύζυγός σου έχει τόσο πολύ μεγάλη αδυναμία που σου φέρνει την τεράστια τη συσκευασία. Την οχτάκι, την καλή. Δείτε λίγο πώς ακριβώς τον τολάρι. Όταν λες το αγόρι σου να σου πάρει από το σούπερ μάρκετ μέσα την ώρα που προσπαθεί να σου κόψει τα πολλά γλυκά. Μια μικρή μέρα. Ίσα για ένα βράδυ είναι αυτό. Ένα βράδυ την τρώνε. Τι, με το κουτάλι, είναι να μην ξεκινήσεις. Η ζωή μου όλη είναι αυτή. Ξεκινάω με ένα μικρό και καταλήγω με την τεράστια τη σοκολάτα του σπιτιού. Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως ξέρετε κάτι. Όσο ζω, μα ζω. Είμαι πολύ, πολύ μεγάλη φαν λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη. Ο οποίος εχθές στα social media του μοιράστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι μαζί μας. Είναι ένα απόσπασμα με την γνωστή του επιτυχία που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, το Αν μ' ακούς. Εδώ πέρα λοιπόν το βλέπετε πώς ακριβώς τοποθετεί ο ίδιος την αφίσα στο κέντρο Αθηνών. Δείτε. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπίτιου σου τα κλειδιά στο λαιμό μου κρέμονται. Αν μ' ακούς σε σύγχρονο, όσα σταυρωσές εδώ πάλι αναστέλλονται.
Ανέβηκε ωραίο πάνω εκεί, πιστεύετε γιατί, τι κάνει. Ανέβηκε εκεί που του αξίζει, στα ψηλά και ακόμη πιο ψηλά. Αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης στο κέντρο Αθηνών, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, σαρώνει. Σαρώνει, έτσι. Να τα πούμε και αυτά μαζί με τον Κωνσταντίνο το Φρατζή και τον Γιώργο το Λιβάνι. Ελάτε να ανάψουμε τα φώτα. Α, ελάτε τα φώτα, άναψα. Εγώ πάντως μετά από αυτή τη δοκιμασία θα τον έβλεπα και σε ένα επόμενο GNTM τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω ότι κατεβαίνει από τον Γερανό. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δελεαστική πρόταση κάποια στιγμή να τον δούμε και στο ρόλο του παρουσιαστή, γιατί έχει και το look, έχει και το λόγο. Οπότε νομίζω ότι τα συνδυάζει όλα. Σε κριτική επιτροπή τον είδαμε πάντως. Εντάξει τώρα, δηλαδή χρειάζεται και πρέπει όλοι να τα κάνουν όλα. Μια χαρά, αφού είναι στο τραγούδι και τον πολύ τηλεοπτικός, ρε παιδί μου, θα ήταν ωραίος και στη τηλεόραση, να κάνει κάτι, οτιδήποτε. Να κάνει. Μια μουσική εκπομπή, γιατί όχι. Για να δούμε, λοιπόν τι θα γίνει. Ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει λείψει αρκετά το τελευταίο διάστημα από τα τραγουδιστικά, μιας και που είμαστε σε αυτά και σε αυτά θα παραμείνουμε για ακόμη λίγο, είναι η αγαπημένη Peggy Zina, η οποία ξεκίνησε και αυτή τις εμφανίσεις της σε πάρα πολύ γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, η οποία λοιπόν δημοσίευσε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα βιντεάκι. Είναι ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου βλέπουμε τις πρόβες που έκανε με τον Μίκη Θοδωράκη λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ένα δημοσίευτο βίντεο, ακούστε το λιγάκι. Φωνές μουσικές απέραντι δρόμοι κλεμμένες ματιές. Τώρα να είσαι αυτή την τύχη να είσαι μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και μεγάλη ακούει τιμή τη φωνή σου. Την οποία στην αρχή είχε προσεγγίσει η κόρη του, η Μαργαρίτα. Μετέπειτα λοιπόν ήρθε και η γνώριμια μαζί με τον Μίκη, για τον οποίο η Peggy Zina μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Και μάλιστα μία από τις συμβουλές που κράτησε είναι το ότι της είπε να παραμείνει στο λαϊκό τραγούδι, γιατί μπορεί το έντεχνο οι Έλληνες να το θαυμάζουν, αλλά αυτό που πραγματικά αγαπούν είναι το λαϊκό τραγούδι και η λαϊκή μουσική. Ορίστε. Πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ συγκινητικές. Μπράβο τους, πολύ ωραίο βιντεάκι, έτσι. Νομίζω ότι αυτά είναι που σου γεμίζουν και την καρδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξω τελείως κλίμα. Θα πάω σε μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που συζητιέται συνέχεια για ό,τι κάνει τελικά, για ό,τι λέει. Αυτή είναι η Ιωάννα Τούνη, η οποία μας έδειξε πώς ακριβώς είναι αυτό το πολυσυζητημένο σπίτι στη Θεσσαλονίκη που έχει αγοράσει. Δες λίγο, Μπέτη μου, κατάλευκο. Το έχει φτιάξει. Πω. Βέβαια, ένα παλιό διαμέρισμα που το πήρε και το ανακαίνισε. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι. Είναι σε τρομερό σημείο. Βλέπει την πλατεία Αριστοτέλους. Κατάλευκο. Ναι. Κατάλευκο. Έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Από ό,τι βλέπω, είναι σε ένα χειγείο περιοδικό. Κάποιο φίλο τη, νομίζω, ότι το έφτιαξε. Διακοσμητή, αν δεν κάνω λάθο. Αρχιτέκτονα. Βλέπει το ψυγείο ότι είχε μέσα, Μπέτη, ε. Δεν είδα. Μόνο νερό. Μόνο νερό. Μόνο νερό είχε μέσα το ψυγείο τη Ιωάννα Τούνη. Δεν γίνεται με σοκολάτε και πραλίνα, ε. Δεν είχε πραλίνε ούτε σοκολάτε. Αν και λένε ότι το χρώμα, το πολύ λευκό, το έντονο, δεν δηλώνει έτσι μια μικρή ψυχασθένεια. Λένε ότι το πολύ λευκό χρώμα μέσα στο σπίτι, ότι κρύβει άλλα. Ωραίο, εμένα μου αρέσει που το έχει κάνει όλο λευκό. Είναι μετά μπορεί να προσθέσει πινελιές ναι, στο χρώμα. Είναι αρκετά μήνυμα. Καλά, άμα το βαρεθεί, το βάφει κιόλας, παιδιά, σιγά. Πού να χωρέσουν εκεί τα ρούχα σου, αγάπη μου, και τα παπούτσια σου, τόσα που έχει, παιδιά, η Ιωάννα, η Τούνη, πού να τα χωρέσει. Πάντως έριξε πολύ τείχο, όπως βλέπετε. Και ήταν ένα παλιό διαμέρισμα, το έκανε όλο ενιαίο. Πάρα πολύ. Λογικά θα έχει πάρα πολλά δωμάτια, οπότε για να μεγαλώσει χώρους κτλ. Να μένουν άλλα παιδιά. Εντάξει, παιδιά, έχει δουλέψει τόσο πολύ αυτό το κορίτσι που πραγματικά εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι τη αξίζουν τόσα και άλλα και άλλα τόσα. Τι ωραία. Πανέμορφο. Φανταστικό. Να, αυτά βλέπω τώρα εγώ και θα πάω στο σπίτι μου και στο τζολιπάκι και τα μικρό για να τα πετάξω όλα από κάτω. Μένει το μάτι του κόσμου. Δεν έπρεπε να το δείξει η Ιωάννα το σπίτι. Έλα, μωρέ, εντάξει. Καλά κάνει. Αν ήταν να μείνει το μάτι πάνω στην Ιωάννα Τούνη, άστο τώρα. Θέλει ένα ξεγμάτιαγμα και ντουλάπα τη, όπω είπε και η Αθηνά. Τώρα πάμε σε μία άλλη περσόνα, η Εύη Βατίδου, η οποία εχθέ και αυτή την είδαμε σε μία εκδήλωση στα Νότια Προάστρια και μίλησε για το γεγονό του αν είναι ερωτευμένη το τελευταίο διάστημα. Είπε, παιδιά, εγώ με αυτά τώρα δεν έχω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ. Δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και ερωτήθηκε και για τη σχέση της με τον Αλέξη Κούγια. Mm. Μάλιστα, σε σχέση με αυτόν, αυτό που απάντησε ότι ήταν ο μεγαλύτερος συμβιβασμός που έχει κάνει στη ζωή της, ότι δεν γίνεται μέσα σε 6 χρόνια γάμου να μην έχει συμβιβαστεί, και έκανε και πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και έχει ήδη σχολιαστεί από διάφορες παρουσιάστριες αλλά και από site γενικότερα, με το γεγονός ότι μίλησε απλά για ένα συμβιβασμό και ότι μέσα στο λόγο της δεν υπήρξε καθόλου ίχνος αγάπης ή έστω μιας καλής ανάμνησης από αυτή τη σχέση. Την πολύ συζητημένη σχέση. Yeah. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, τώρα δεν μπορείς μέσα σε μια δήλωση να μεταφέρεις όλους την αγάπη, το πόσο καλά μπορεί να πέρασες, αλλά σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή της ζωής της να συμβιβάζεται μέσα σε ένα γάμο.
Ωραία που το λέει κιόλας. Απόλυτα αρνητικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε όλες τις σχέσεις δεν συμβιβάζεσαι. Τις φιλικές, τις ερωτικές. Ένα βήμα πίσω όταν θέλεις να είσαι με έναν άνθρωπο. Εγώ δηλαδή από αυτή την άποψη. Έτσι το ξέρω. Έχει και τα καθετικά το συμβιβασμός. Δεν είναι πάντα κάτι αρνητικό. Ξέρεις τι, το απίστευτο είναι. Εδώ βλέπουμε το βιντεάκι που κάνει τις δηλώσεις της. Με το που τη ρωτάνε για τις σχέσεις της με τον Αλέξη Κούγια, παιδιά, γυρνάει το μάτι της. Δηλαδή, χάνεται κάθε ίχνος χαμόγελο. Μάλιστα. Τι να πεις.